Μια μέρα μετά την παρουσίαση του δεύτερου επί της ουσίας προγράμματος του Μένου Μόρφη από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε κάτι, επειδή βλέπω ότι έχετε σε μεγάλο βαθμό ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη μεσαία τάξη, νιώθω πραγματικά ότι η μεσαία τάξη τη θυμούνται τα κόμματα μόνο όταν είναι στην αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και η Νέα Δημοκρατία να ασχολείται πάλι με το βασικό μισθό, πάλι με, προφανώς με τους αδύναμους. Όλοι καλά κάνει και ασχολείται με τους αδύναμους. Αλλά αυτοί που πληρώνουν τους πολλούς φόρους που έχουν κρατήσει όρθια τη χώρα, πάλι βρίσκονται και στην απέξω και τώρα αντιμετωπίζουν και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Θα επικαλεστώ και τη δικιά σας εμπειρία στο οικονομικό ρεπορτάζ επί χρόνια, αλλά και όλων μας από τα χρόνια του μνημονίου. Ναι. Εκεί λοιπόν τι κατέρευσε. Κατέρευσε ένας μύθος ότι από τη μία έχουμε τα συμφέροντα των μισθωτών και του δημοσίου και από την άλλη της αγοράς. Φάνηκε τελικά ότι όπως και συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία, αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν χάνει ο ένας την αγοραστική του δύναμη, θα την πληρώσει και ο άλλος. Εμείς λοιπόν αυτό που στοχεύουμε με το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε χθες, το επικαιροποιημένο, διότι ήδη όπως γνωρίζετε είχαμε παρουσιάσει την πρώτη του εκδοχή, προσπαθούμε να κρατήσουμε στη ζωή επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στο μεγαλύτερό τους μέρος με μια εμπροστοβαρή λογική, ακριβώς γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν αφήσουμε τα πράγματα να κινηθούν από μόνα τους θα χειροτερεύσουν τόσο πολύ ώστε θα απαιτούνται περισσότερες δυνάμεις, πόροι και προσπάθειες για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από μια ύφεση η οποία είναι αναπόφευκτη. Αυτή είναι μια βασική λογική του προγράμματός μας. Ξέρετε τι συμβαίνει. Και κάτι άλλο. Κύριε Σκουρλίτη, απλώς βλέπω. Περίπου 800 ευρώ για μια οικογένεια το μήνα. Προτείνεται τετραμελής οικογένεια. Προτείνεται να μην είναι επιστρεπτέα, αυτή που λένε επιστρεπτέα προκαταβολή κυβέρνηση, να γίνει ενίσχυση επί της ουσίας των επιχειρήσεων. Και βλέπω επίσης και 3 εκατομμύρια. Για 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Πολλά τα λεφτά αυτά που βλέπω. Δηλαδή, να κάτσουμε και τα θρήσουμε, δεν ξέρω αν μπορούν να βγουν από τον προϋπολογισμό και από τους φόρους του δικού των πολιτών. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, που η αντιπολίτευση δεν καταθέτει κάποιους γενικούς άξονες πολιτικής, αλλά συγκεκριμένη δέσμη μέτρων κοστολογημένη με τις αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης. Φαντάζομαι ότι ήδη θα έχετε στα χέρια σας τον αναλυτικό πίνακα των μέτρων, όπου αντιστοιχεί κάθε πρόταση με από πού θα βρεθούν τα λεφτά και πόσο στοιχίζουν. Αυτό που είπατε λοιπόν πριν, για παράδειγμα για τον τουρισμό, μια και είναι επίκαιρο, πρόκειται για κάποια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, όπου αφορά πενθήμερες διακοπές, ολιγοήμερες δηλαδή, με μια επιδότηση και των μεταφορικών της κίνησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο οξυγόνο, γιατί κακά τα ψέματα το μερίδιο του εσωτερικού τουρισμού, εκεί αποβλέπει αυτή η πρόταση, είναι πολύ μικρό στο σύνολο του τουρισμού, περίπου στο 10% της τουριστικής κίνησης ετησίως. Αλλά και αυτή είναι αναγκαία κάποια φορά για να μπορέσουν να μην μπουν λουκέτα. Άρα μιλάμε για ένα ποσό 700 εκατομμυρίων, που δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο, έτσι δεν είναι. Άλλωστε, έχουμε, όπως σας είπα, καταγράψει όλες τις δυνατές πηγές των χρημάτων. Είτε πρόκειται για ευρωπαϊκούς φόρους, είτε πρόκειται για ανακατεύθυνση των πόρων από το ΕΣΠΑ, είτε από τα όποια έσοδα του δημοσίου, είτε από τα λεγόμενα αποθεματικά πλην αυτών που προορίζονται για την αποπληρωμή των δανείων μας. Αναφέρομαι στο μαξιλαράκι και στο διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η ασπίδα μας αυτή τη στιγμή. Άρα θεωρώ ότι είναι μια αρκετά δεμένη πρόταση. Η κριτική που δέχτηκε το «Μένουμε όρθιοι 2» που παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θύμισε για κάποιους, σε κάποιους μάλλον, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που ενώ ακούγονταν ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο, τελικά δεν ήταν. Μήπως συμβαίνει το ίδιο και με αυτό το πρόγραμμα? Γιατί όταν είσαι αντιπολίτευση, είναι πολύ πιο εύκολο να δώσεις από ότι όταν είσαι κυβέρνηση. Και εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Ο καθένας μπορεί να κάνει οποιουσδήποτε παραλληλισμούς θέλει, αν και νομίζω ότι συγκρίνουμε τώρα διαφορετικές περιόδους. Τότε βγαίναμε από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, είχαμε μια καθοδική πορεία της οικονομίας, υπήρχε μια διαχωριστική γραμμή στην ελληνική κοινωνία, μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Περάσαμε μέσα από πολλές θυσίες, αντιφάσεις και δυσκολίες σε μια άλλη φάση και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την νέα ηφαισιακή κατάσταση, η οποία ήταν απροσδόκητη, με αφορμή την υγειονομική κρίση.
κρίση. Αλλά ευτυχώς βρεθήκαμε υπό καλύτερες προϋποθέσεις ως οικονομία από ό,τι ήμασταν το 2014. Και αναφέρομαι και στην αναγκαία θωράκιση της χώρας, αλλά και στα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης, τα οποία δυστυχώς, και πάλι θα επικαλεστώ την οικονομική σας παιδεία, είχαμε δει να υπάρχει μια καθοδική πορεία από το δεύτερο εξάμηνο του 2019. Ενώ παραδώσαμε μια οικονομία που έτρεχε με 2,8 ανάπτυξη, έκλεισε στο 1% στο τέλος του 2019, πριν τον κορονοϊό. Γιατί οι πολίτες είναι υποψιασμένοι. Φοβάστε μνημόνιο καινούριο ότι έρχεται. Το λέω αυτό γιατί ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας λέει για προληπτική πιστωτική γραμμή. Και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας πρόσφατα ανανεώθηκε η θητεία του και είδαμε και εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να υπερψηφίζουν την πρόταση της κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε στην Βουλή την υποψηφιότητα του κυρίου Στουρνιάρα. Που έχουν μείνει. Όχι, μισό λεπτό. Μην μπερδεύουμε ανώμια πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται στις αντίστοιχες επιτροπές της Βουλής ως κόμμα. Από εκεί και έπειτα πρόσωπα που ενδεχομένως να συμμετέχουν από την προηγούμενη θητεία έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Ναι. Τον αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση τον έχει η αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής, η οποία και ψηφίζει, εγκρίνει κτλ. Ναι. Αν και αυτό δεν είναι σαφές. Ναι. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Ναι, αλλά έχει και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κορίνης. Όχι. Θα σας πω. Και υπερψήφιση. Όταν αναφέρομαι σε αυτό, αναφέρομαι σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό. Η Τράπεζα της Ελλάδος ουσιαστικά λειτουργεί ως υποκατάστημα της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και είναι. Άρα δεν ξέρω σε μεγάλο βαθμό αν έχουμε και την ελευθερία να διορίζουμε ως κυβέρνηση πια ως χώρα τον εκάστοτε τραπεζίτη ή είναι μια... τυπική διαδικασία. Είναι μια τυπική διαδικασία. Μπήκατε ακριβώς στο... Έρχεται μνημόνιο. Στο θέμα. Αλλά προσέξτε. Όταν λέμε μνημόνιο, θα πρέπει να μιλάμε για μια ακραία πολιτική λιτότητας. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Και αν κανείς αποκρυπτογραφήσει τα μέτρα της κυβέρνησης τα μέχρι τώρα, είδαμε ότι έχει προωθηθεί, έχει θεσμοθετηθεί η κατά 20% μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πολύ μας φοβίζει. Προφανώς, έτσι δεν είναι. Προφανώς. Και η δυνατότητα μετά της αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος... Όλοι προσπαθείτε να τα αποφύγετε. Όλοι προσπαθείτε να τα αποφύγετε, φαντάζομαι. Το όλοι είναι σχετικό. Διότι εδώ συγκρούνται δύο λογικές. Η μία λογική, η οποία λέει ότι τι να κάνουμε και είναι της κυβέρνησης, είναι αναπόφευκτη ύφεση, αφήνουμε τα πράγματα να ισορροπήσουν από μόνα τους, ουσιαστικά αντιμετωπίζει την ύφεση ως μια εκδοχή αναδιάρθρωσης για να βγουν εκτός αγοράς οι πιο αδύναμοι κρίκοι, και η άλλη, η οποία είναι η δικιά μας και αναφέρεται στο μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, που λέει όχι, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Και εδώ αναδεικνύεται, και τελειώνω με αυτό, μια ιδιόμορφη κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, και τον κόσμο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτοί οι δύο έχουν κοινά συμφέροντα. Και δεν είναι ίδια τα συμφέροντα του μαγαζιού στη γειτονιά σας, τελειώνω, που πουλάει παπούτσια με εκείνα μιας μεγάλης αλυσίδας πολυεθνικής. Η οποία πουλάει στην Ελλάδα και κάποια στιγμή αν δείτε πουλάει στην Ελλάδα, κλείνει το μαγαζί και πηγαίνει αλλού. Όλοι είναι χρήσιμοι, αλλά με διαφορετικό ειδικό βάρος. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ζαχαριάδης κατέθεσε μια πρόταση για να υπάρχει μια δυνατότητα να εκλογής από τη βάση Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Η δική σας η θέση, που ξέρουμε ότι και με το ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν το βλέπατε, είχατε εκφραστεί με επιφυλάξεις αυτό το άνοιγμα, τέλος πάντων, σε άλλα μέσα πέρα από την καθιερωμένη προσωπική επαφή με τη βάση σας, με τον πυρήνα του κόμματος. Πώς τη βλέπετε, την άμεση επιλογή? Μιλήσω καταρχήν για τον εαυτό μου και να σας διορθώσω. Ποτέ δεν ήμουν επιφυλακτικός με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων. Ο ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ψηφιακή νέα δυνατότητα για να επικοινωνούν τα μέλη μας μεταξύ μας, να έχουν οριζόντια επικοινωνία, να υπάρχει μια διαδραστικότητα κτλ. Ποτέ δεν ήμουν. Και κανάλι, ΣΥΡΙΖΑ TV. Πώς είπατε? Ετοιμάζεται και κανάλι, το ΣΥΡΙΖΑ TV. Και κανάλι μάθαμε χτες από εσάς.
Αυτό το οποίο είπαμε ότι στα πλαίσια των μέσων που είναι βασικός μέτοχος ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την Αυγή και το Κόκκινο, να μπορέσουμε να στήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι. Δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί μαζί σας, μην φοβόσαστε. Δεν θα σας πάρουμε. Ούτως ή άλλως εμείς εδώ σας θέλουμε καλεσμένους. Απαντήστε μια ερώτημα. Μην πηγαίνετε εκεί και σας παίρνουμε τηλέφωνο και μας λέτε έχω κλείσει το ΣΥΡΙΖΑ TV, τώρα δεν έρχομαι. Το ερώτημα για την αναφορά του κυρίου Ζαχαριάδη θα θέλω το σχολείο σας. Ναι, προσέχτε τώρα. Βρισκόμαστε σε μία στιγμή όπου όλα τα κόμματα ως προτεραιότητα έχουν να απαντήσουν στα ζωτικά προβλήματα της χώρας και του λαού μας. Ήδη η συζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα αφορούσε τέτοια είδους ζητήματα. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αυτό που μας ένοιαζε είναι πώς θα απαντούσαμε στα ζητήματα της υγειονομικής κρίσης. Δεν είναι στον οριζοντά μας, στον ορατό μας ορίζοντα, το συνέδριο με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση της υγειονομικής κρίσης. Άρα είναι λίγο έξω από την είστε καθημερινή μας ατζέντα αυτά τα θέματα. Είστε θετικός ή αρνητικός? Ακριβώς, σε τι πιο ακριβώς ερώτημα? Στο αψηφιστή ο πρόεδρος από τη βάση. Αυτό λοιπόν, η ανακοίνηση αυτή τη στιγμή αυτού του θέματος και 2 μέρες θα σας έλεγα πριν παρουσιάσουμε το χθεσινό μας πρόγραμμα, είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά αυτό το είχε απαντήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας 2 και 3 φορές όταν έλεγε ότι δεν είναι το μείζον ο τρόπος εκλογής του Προέδρου. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει για τον εαυτό του: δεν έχω ανάγκη μιας τέτοιου είδους επιβεβαίωσης. Άλλες είναι οι προκλήσεις σε σχέση με τον ρόλο του σύμβολου ΣΥΡΙΖΑ. Το εκτός τόπου και χρόνου το κρατάμε, κύριε Σκουρλέτη. Μία ερώτηση για τη σοβαρή υπόθεση που εξελίσσεται. Ναι, να το κρατήσετε λίγο με τη διάσταση που το είπα. Με τη διάσταση δηλαδή, που το είπατε. Που, ναι, δηλαδή τρεις μέρες πριν. Ναι, έτσι. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, όχι εσείς, τα κόβουν, τα ράβουν και δίνουν μια εντύπωση. Όχι, κύριε Σκουρλέτη, στον... σε εμάς δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια διάσταση. Για να καταλάβετε τώρα, θέλουμε να δείξουμε λίγο κάρτες από χτες, λίγο κάποια από τα πράγματα που ανακοινώθηκαν στο Ζάπιο. Συγγνώμη, κάποια από τα πράγματα που αφορούν την υπόθεση Δημάκη, ζητώ συγγνώμη, είναι η αναφορά, και γι' αυτό είναι το επόμενο θέμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, είναι η υπόθεση του γνωστού απεργού πείνας, του φοιτητή που θέλει να σπουδάσει, που είναι καταδικασμένος βέβαια. Εδώ είναι η κυρία Σοφία Νικολάου, είναι η Γενική Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής, η οποία χτες σε μία αναφορά της, σε μία ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι είναι πλέον φανερό ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιζητώντας να εμφανιστούν ως οι διαπρίσιοι ιεροκήρυκες ενός σοφρονισμού που έχουν στο μυαλό τους. Είναι η αναφορά της Γενικής Γραμματέως, η οποία συνεχίζει, όπου η ασφάλεια και η τήρηση νομιμότητας είναι έρμεα στις παράλογες, ανυπόστατες και εκβιαστικές διαθέσεις των κρατουμένων. Δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτόν τον κατήφορο. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τον κρατούμενο, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχει καταδικαστεί μεν, ωστόσο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που του δίνει ο νόμος, θέλει να σπουδάσει. Και νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι επικροτούμε. Ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί ξέρουμε ότι απασχολεί ένα πολύ σημαντικό, κυρίως νεανικό, αλλά και μέρος αριστεράς, μέρος της κοινωνίας? Δεν είναι μόνο ένα νεανικό μέρος της αριστεράς, δεν είναι μόνο ένα μέρος της κοινωνίας. Νομίζω ότι πρέπει να μας αφορά όλους. Και θέλω να είμαι εντελώς σαφής, χωρίς περιστροφές. Οι δηλώσεις σαν και αυτές που ακούσαμε πριν εμένα πραγματικά με ανατριχιάζουν. Εδώ έχουμε ένα αναφέρωτο κατοχυρωμένο δικαίωμα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα δικήματα, εκτείει την ποινή του και κατόρθωσε μέσα από τις φυλακές να δώσει εξετάσεις, να περάσει το πανεπιστήμιο. Σωστά. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα να παρακολουθήσει και τώρα για ακατανόητους λόγους η πολιτεία θέλει να του αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Αυτή την εκδικητική αντίληψη, η οποία δεν έχει σχέση με σοφρενισμό, έχει περισσότερο με εκδίκηση, πρέπει να τη βάλουμε στην άκρη. Είμαι εντελώς απέναντι σε αυτή την λογική. Μάλιστα. Και ειλικρινά θέλω να ενώσω τη φωνή μου με όλους αυτούς όσους υποστηρίζουν το δικαίωμα του Βασίλη Δημάκη στην μόρφωση. Και πολύ δε περισσότερο αυτό πρέπει να το κάνουμε άμεσα, διότι αυτό το παιδί είναι αποφασισμένο να διεκδικήσει τη ζωή, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Είναι η δεύτερη, τρίτη φορά που κατεβαίνει σε απεργία πείνας. Θα είναι κρίμα να έχουμε άλλου είδους αρνητικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σκουρλέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.